Δύσκολο 24ωρο για τον Ερντογάν και την τουρκική λίρα που κατακριμνίζεται σε ιστορικά χαμηλά. Η οργή των Τούρκων για τα 128 δις δολάρια που σπαταλήθηκαν για τη στήριξη της λίρας φουντώνει και οι εξηγείς Ερντογάν άνοιξαν Ηλίας και Ακαντάρη τον ανασκό του αιώλου στις διεθνείς αγορές. Πραγματικά, υποχωρούσε ακατάσχετα η τουρκική λίρα. Σήμερα έφτασε μία ανάσα από το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών. Σημερινή αφορμή ήταν η ιστορία με την επιθανή αναγνώριση της αρμενικής γερονοκτονίας από την Αμερική. Αλλά βλέπουμε και χτες άνοιξε ο άσκος του αιώλου, όπως είπες, καθώς υποχώρησε έντονα η λίρα. Και αφορμή τότε ήταν, η χθεσινή αφορμή ήταν ότι για πρώτη φορά ο Ερντογάν, κάτω από τη λαϊκή οργή για το πού πήγαν τα 128 δισεκατομμύρια, αναγκάστηκε να απαντήσει με αριθμούς. Καλύτερα να μην το έκανε, Αντριάννα, διότι ομολόγησε καταρχάς ότι αντί για 128 δις έχει σπαταλήσει η τουρκική οικονομία 165 δισεκατομμύρια για να στηρίξει το νόμισμα. Και ως εδώ καλά, τόσο το υπολογίζουν και οι διεθνείς αγορές. Αλλά είπε ότι έχει άλλα 90 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει αν ξαναχρειαστεί. Το ζήτημα είναι, υπάρχουν αυτά τα 90 δισεκατομμύρια? Πάμε να δούμε. Σε αυτά τα 90, ο Ερντογάν υπολογίζει και τα δολάρια τα οποία έχουν καταθέσει Τούρκοι πολίτες, τουρκικές επιχειρήσεις, σε συναλλαγματικούς λογαριασμούς στη χώρα. Mm-hmm. Τα έχει βαφτίσει μόνο αυτό στον πλανήτη ως κρατικά συναλλαγματικά αποθέματα. Αν τα αφαιρέσουμε λοιπόν, φτάνουμε στα 49 δισεκατομμύρια ακαθάριστα αποθέματα. Mm-hmm. Άρα τα καθαρά πόσο είναι, Ηλία? Τα καθαρά είναι 10 δισεκατομμύρια, αν αφαιρέσουμε και το χρυσό, έτσι όπως τα υπολογίζουν τουλάχιστον όλες οι κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Και αν ήταν αυτά, θα έλεγες ότι κάτι έχει το θησαυροφυλάκιο. Ναι. Όμως, η Goldman Sachs υπολογίζει ότι έχει δανειστεί ο Ερντογάν από το Κατάρ, από τη Λιβύη και από άλλους δολάρια σε κρυφές συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν αποκαλυφθεί όλες. Mm-hmm. Επομένως, η καθαρή του θέση είναι μείον 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όχι 90 δισεκατομμύρια που λέει ότι έχει, μια διαφορά 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν λοιπόν οι διεθνείς επενδυτές υποψιάζονται δημιουργική λογιστική, φεύγουν. Όταν την ομολογεί ο ίδιος ο ηγέτης, ο οποίος έχει και πολύ ισχυρά πυγμή στα πάντα μέσα σε αυτή τη χώρα, τότε φεύγουν τρέχοντας, Αντριάννα. Διακτηνίζονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στρατιωτική αποκλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας παρατηρείται τις τελευταίες ώρες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πως είναι έτοιμος να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ενώ την ίδια ώρα το Κρεμλίνο αποφάσισε την ανάκληση των ρωσικών στρατευμάτων από την Κρυμαία. Μετά από εβδομάδες αυξανόμενης έντασης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού έδωσε εντολή να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις μονάδες του ρωσικού στρατού που είχαν αναπτυχθεί στα σύνορα των δύο χωρών. Είχε προηγηθεί επίδειξη ισχύως της Μόσχας με ευρείας κλίμακας, χερσαία και ναυτικά γυμνάσια. Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. Ως είδηση στρατιωτικής αποκλιμάκωσης ερμήνευσε τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο της Μόσχας, ενώ άνοδο σημείωσε και το ρούβλι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καλωσόρισε την ανακοίνωση, αλλά τόνισε ότι το Κίεβο θα παραμείνει σε παγρύπνηση. Η μείωση του αριθμού των στρατευμάτων στα σύνορά μας αποκλιμακώνει αναλογικά την ένταση. Η Ουκρανία βρίσκεται πάντα σε επαγρύπνηση, ωστόσο χαιρετίζει κάθε βήμα για τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας. Ενθαρρυντικό μήνυμα εξέπεμψε και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Απαντώντας την πρόταση Ζελένσκι για κατηδίαν συνάντηση στην εμπόλεμη ζώνη, εμφανίστηκε έτοιμος να του μιλήσει, αν και επέμεινε ότι η ουκρανική ηγεσία ήταν εκείνη που κατέστρεψε τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Πριν πρέσβη του Ουκρανίας. В Москве в любое удобное для него время. Πολλοί αναλυτές στέκονται επιφυλακτικοί απέναντι στις κινήσεις στρατηγικής της Μόσχας, καθώς όπως επισημαίνουν, παρά τη διαφαινόμενη αποχώρηση των στρατιωτών, ο βαρύς ρωσικός οπλισμός θα παραμείνει στα σύνορα με την Ουκρανία. Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς την Τσεχία στην κόντρα της με τη Ρωσία. Μετά την απόφαση της Πράγας να προχωρήσει σε νέες απελάσεις δεκάδων Ρώσων διπλωματών, καταγγέλλοντας την εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην ανατίναξη αποθήκης πυρομαχικών το 2014, και η Σλοβακία κάλεσε τρεις Ρώσους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν τη χώρα.